Είμαι σε θέση να πω ότι η ΔΕΗ έχει βγάλει τη μύτη της έξω από το νερό, σίγουρα. Το λέει ο ορκωτός ελεκτής. Και είμαι σε θέση να σας πω ότι η ΔΕΗ θα έχει μια ανηφόρα, την οποία θα την ανέβουμε. Πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει αν θα υπάρχει ΔΕΗ την επόμενη μέρα με το σχέδιό σας. Και τι ΔΕΗ θα υπάρχει. Θα υπάρχει μια πιο σύγχρονη και πιο ευρωπαϊκή ΔΕΗ. Σαν το μοντέλο του ΟΤΕ, όπως λέμε από χθες με το σχέδιό σας. Εμπνεόμαστε πολύ από το μοντέλο του ΟΤΕ σε διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι παρουσιάσαμε 10 διαρθρωτικές αλλαγές στη ΔΕΗ για να εξυγχρονιστεί στη συνέχεια των μέτρων που πήραμε το καλοκαίρι. Και μονιμότητα τέλος, για να ξεκινήσουμε με το. Μονιμότητα τέλος για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Αυτό σε πόσο διάστημα όμως θα υπάρχει μια διαδικασία δύο ταχυτήτων σε εσωτερικά στην πραγματικότητα για ένα μεγάλο διάστημα, έτσι δεν είναι? Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό? Θα υπάρχει. Η άλλη λύση ήταν να. Να απολυθούν, δεν γίνεται πάρα πολύ. Όχι, η άλλη λύση ήταν να μη σεβαστούμε τις συλλογικές συμβάσεις και το καθεστώς των σημερινών εργαζομένων και να τους. Ναι, αλλά θα έχουμε δύο καθεστώτα εργασιακά. Θα έχουμε. Αλλά πρέπει να γίνει μια αρχή. Σωστό αυτό? Σωστό είναι, διότι κάποια αρχή πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Και στον ΟΤΕ. Ίσχυε τον ΟΤΕ αυτό. Έτσι προχωρεί ο ΟΤΕ και υποστηρίζω και νομίζω βασίμως ότι τα παιδιά που δουλεύουν στον ΟΤΕ δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού σε σχέση με τα παιδιά που θέλουν να δουλέψουν στη ΔΕΗ. Λοιπόν, ο νέος εργαζόμενος της ΔΕΗ όμως, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτάκι, δεν θα λειτουργεί με το καθεστώς του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να απολυθεί ανά πάση στιγμή? Ναι. Όπως γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα και όπως γίνεται και στον ΟΤΕ και όπως μπορεί να συμβεί και σε εσάς και όπως μπορεί να συμβεί και σε μένα αν με απολύσουν οι ψηφοφόροι. Έτσι, θα παίρνει λιγότερα χρήματα ο νέος εργαζόμενος? Θα αμείβεται με όρους αγοράς. Εισάγουμε κάποιες ρυθμίσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, μεταξύ των οποίων είναι και μια επιτροπή προσλήψεων και αμοιβών, η οποία θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, βλέποντας τους κανόνες αγοράς, τι γίνεται στους ανταγωνιστές. Γιατί η ΔΕΗ δεν είναι μια δημόσια επιχείρηση, ξέρω εγώ, όπως είναι ο ΑΣΑ, ξέρω εγώ, όπως είναι το Μετρό. Έτσι, θα αποφασίζει η ΔΕΗ για τους μισθούς, είναι μια επιχείρηση ανοιχτή στον ανταγωνισμό. Η εταιρεία θα αποφασίζει γι' αυτό. Η ίδια, δηλαδή θα εισηγείται. Ναι. Και από εκεί και πέρα σας είπα, εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν. Αυτό ισχύει και για τα στελέχη. Προφανώς θα υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις για τους ανθρώπους αυτούς, όπως υπάρχουν και στον ΟΤΕ, ξαναλέω, και στον ιδιωτικό τομέα κτλ. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει. Εδώ σας κατηγορούν όμως, κύριε Υπουργέ, ότι ανοίγει ο δρόμος στην πραγματικότητα με αυτό το μοντέλο για αθρώες προσλήψεις ημετέρων. Ναι, έτσι θα γίνει. Άλλη έγνοια δεν είχα. Διακρίνομαι γι' αυτό. Λοιπόν. Γιατί είναι ένα δέλεαρ αυτό. Λέει, τώρα να βάλουμε και ένα δικό μας. Μα να πάμε μόνοι μας να υπονομεύσουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Πάμε να κάνουμε μια σύγχρονη αλλαγή και θα αρχίσουμε να βάζουμε ψηφοφόρους. Καλά, δεν μπορούμε να βασιστούμε στις καλές προθέσεις. Δεν θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ αυτό. Το ΑΣΕΠ θα ελέγχει τη διαδικασία. Αλλά δεν θα πάει με τον Αραμπά. Γιατί στο ΑΣΕΠ η κανονική διαδικασία πάει 3 χρόνια. Άρα, η εταιρεία θα κάνει την προκήρυξη και το ΑΣΕΠ θα κάνει έλεγχο νομιμότητας απλώς. Έλεγχο νομιμότητας. Εκ των υστέρων. Αλλά προφανώς, αν δεν θέλουμε να υπονομευθεί το όλο πράγμα, πρέπει ξανά να ακολουθήσουμε το μοντέλο του ΟΤΕ, που δεν ξέρω αν ακούσατε αν κάποιο χρονοδιάγραμμα έκανε διορισμούς εκεί κτλ. Πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε, όλο αυτό συνδέεται με τον περιορισμό του κόστους της ΔΕΗ και τον περιορισμό των εργαζομένων της ΔΕΗ. Είναι ένα ολόκληρο πλάνο. Γιατί τώρα είπαμε μόνο για την μονιμότητα, την άρση της μονιμότητας του νεοπροσλαμβανόμενους. Αυτό γίνεται για να γίνει πιο σύγχρονη η ΔΕΗ, γίνεται για να γίνει πιο φιλική στους πολίτες, στους καταναλωτές, να φύγει από την κρατική στην κοινοτροπία και πιο ανταγωνιστική. Οι συνδικαλιστές και εργαζόμενοι πώς το ακούν αυτό, κύριε Χατζάκη, γιατί στις 12 έχετε και ραντεβού μαζί τους, περιμένετε αντιδράσεις. Η ενόπιν είναι σκληρή, δεν είναι αστείευε. Θα δούμε τι θα μου πούν αυτό το 12.30. Είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε και να κάνετε και βήματα πίσω αν χρειαστεί? Κοιτάξτε, πάντα συζητάω. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, αυτή είναι η λογική μου, αλλά δεν θα αλλάξουμε τα θεμελιώδη του νομοσχεδίου. Και προσέξτε, το νομοσχέδιο αυτό, σας είπα, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη φράση μου, είναι ενταγμένο και σε μια λογική όχι μόνο εξυγχρονισμού, αλλά και περιορισμού του κόστους της ΔΕΗ, που είναι καλό και για τους καταναλωτές. Μπράβο, για να έρθουμε εδώ. Αυτό το νέο μοντέλο για εμάς τους καταναλωτές τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα περιοριστούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Όχι, εγώ λέω, εμείς το λογαριασμό μας θα δούμε κάποια αλλαγή. Ναι, αυτό εξηγώ. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είναι σήμερα 17.000. Μάλιστα. Θα μειωθούν. Και λόγω της αποδειγνητοποίησης και λόγω και άλλων διαρθρωτικών αλλαγών. Αυτό θα ελαφρύνει τη ΔΕΗ και σε συνδυασμό
και με το νέο καθεστώς των εργαζομένων, των νεοπροσλαμβανομένων, θα της δώσει μια ανάσα, έτσι ώστε εγώ ή οποιοδήποτε με διαδεχθεί και όποιος διαδεχθεί το διάδοχό μου κτλ. Να μην πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο στους καταναλωτές και να τους λέει «Η ΔΕΗ έπεσε έξω, ελάτε τώρα να πληρώσουμε λίγο παραπάνω τιμολόγια». Άρα, ένα όφελος που θα υπάρχει από τη μείωση του προσωπικού και τη μείωση του κόστους. Καλά, αυτό είναι μακροπρόθεσμο που λέτε. Καθόλου. Καθόλου. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε. Να είμαστε καλά μόνο. Πότε θα αλλάξει η πολυδέη? Θα ξεκινήσουμε τους επόμενους μήνες. Διότι η απολιγνητοποίηση η οποία. Αυτό έχει χρόνο μπροστά του. Όχι, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή 9 χρόνια πώς έγινε. Περιμένετε μέχρι το Δεκέμβριο και θα δείτε. Το Δεκέμβριο ποιο? Τώρα. Τι τώρα, αφού είπαμε μέχρι το 28 είχε. Μέχρι το 28. Αλλά θα ανακοινώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την απολιγνητοποίηση, το οποίο το επεξεργαζόμαστε τώρα, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Θωμάς, στο πλαίσιο του λεγόμενου ΕΣΕΚ, του σχεδίου για την ενέργεια. Θα ανακοινώσετε ένα πρώτο πακέτο τώρα άμεσα? Καθόλου πακέτο. Όλο το πακέτο θα ανακοινώσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Δεν ήρθαμε στην κυβέρνηση ψάχνοντας δεξιά και αριστερά και σας το λέω γιατί είχα οριζόντια την ευθύνη του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι απολύτως γνωστό πόσα εργοστάσια θα κλείσουν, πού ακριβώς και πόσοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να αποχωρήσουν. Ποιο είναι? Ποιο θα κλείσει πρώτο? Ποια μονάδα θα κλείσει πρώτο? Θα ξεκινήσουμε από πάνω, από τη Φλόρινα, από το Αμίντιο. Από το Αμίντιο, έτσι. Μάλιστα. Βαγγέλη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Εντυπωσιάζομαι διότι ο κύριος Υπουργός, παρόλο που αναλαμβάνει πάντοτε πολύ δύσκολους ρόλους σε οποιαδήποτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ομολογεί ότι θα υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Ομολογεί ότι θα υπάρξουν. Μα τι ομολογεί, ρε Βαγγέλη, αυτό είναι δεδομένο. Μα τέλειωσε. Θα γίνει με μαγικό ραβδί? Κάτσε μια στιγμή, λάβει. Μα λες ομολογεί. Απευθύνομαι στον κύριο. Κατηγορούμενος είναι. Όχι, όχι. Λέω ότι ομολογεί ότι θα υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, ότι θα υπάρξει μια εθελουσία διαδικασία για να μειωθούν οι εργαζόμενοι, ότι ταυτοχρόνως στη ΔΕΗ, στη νέα ΔΕΗ. Η εθελούσια είναι εθελούσια. Ότι θα υπάρχει διαδικασία ιδιωτικοποίησης πλήρους της ΔΕΗ, δηλαδή μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό που είναι το ρεύμα. Ναι. Το ρεύμα. Και το τρίτο. Μια στιγμή. Και το τρίτο και κυριότερο, εγώ περιμένω κάποια στιγμή. Με τον ΟΤΕ πάθαμε τίποτα? Είμαστε καλύτερα σήμερα με τον ΟΤΕ, ναι ή όχι, Ευαγγέλη? Και το άλλο το οποίο δεν. Θυμάστε τι λέγανε τις επικοινωνίες? Άλλοι κάποτε έγιναν δορυφόρους. Άλλοι έγιναν θα έρθουν να μας παρακολουθούν οι Τούρκοι τώρα που ιδιωτικοποιούμαστε. Αυτά λέγανε. Και το άλλο το οποίο δεν συζητάμε και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, γιατί κύριε Υπουργέ μειώνεται την έκπτωση στους συνταξιούχους? Γιατί? Τη ΔΕΗ. Για τα προνόμια λες. Γιατί στους συνταξιούχους? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ είχαν εκπτώσεις της τάξης του 75% σε σχέση με το συνολικό τιμολόγιο. Δηλαδή, προσέξτε, όχι μόνο σε σχέση με το ρεύμα, και με τους αλλά φόρους. Και σε σχέση με το δίπλα κομμάτι, οριζόντιο, το γαλάζιο που είναι από δίπλα, νομίζω γαλάζιο, δεν είναι, που είναι ΕΤΜΕΑΡ, που είναι ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ κτλ. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε? Το 75,5% κύριε Υπουργέ ήταν σε όλο το τιμολόγιο. Σε όλο. Δηλαδή στον τελικό λογαριασμό αντί για 100 πλήρωνε 25. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουμε είναι ότι πάμε, καταργούμε πλήρως τις εκπτώσεις αυτές τις δίπλα, τις γαλάζιες που λέω. Και μπαίνει μόνο στο ρεύμα. Και θα υπάρχει μια έκπτωση 30% στο ρεύμα, όπως είναι και οι εκπτώσεις που έχουν οι ανταγωνιστές, δηλαδή οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ σε ενεργειακές εταιρείες. Αυτό γίνεται οριζόντια. Για όλους τους συνταξιούχους δηλαδή. Συνταξιούχους και εργαζόμενους. Για όλους. Ναι, για όλους. Καταλαβαίνω ότι είναι δυσάρεστο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Τι να σας πω, το ξέρω ότι είναι δυσάρεστο. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι είναι δίκαιο. Την ώρα που έρχομαι σε εσάς και λέω πληρώστε κάτι παραπάνω για το ρεύμα, ευτυχώς μόνο 2,5 ευρώ, γιατί μειώσαμε το ΕΤΜΕΑΡ, μειώσαμε το ΦΠΑ, τα έχουμε εξηγήσει. Εμείς θα έχουμε το καλοκαίρι, κάποιο όφελος, το ΦΠΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πει κανείς ότι το. Θα έχουμε κάποιο όφελος λοιπόν, στους καταναλωτές. Είπατε κάποια προνόμια για τους εργαζόμενους. Ωραία, εμείς οι καταναλωτές είχαμε μια έκπτωση 15. Μας την ψαλιδίσατε, την πήρε το αέρας κι αυτή. Τι θα κάνετε? Την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάσει από το 15 στο 10 και εμείς από το 10 στο 5. Ναι. Τα λέμε όλα. Λοιπόν, και το κάναμε. Εντάξει, το κάνατε αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάναμε, όχι, το κάναμε διότι δεν το κάναμε. Ναι, δεν έβγαινε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν θα κάναμε κουβέντα τώρα.
Θα ήμασταν πρόκειται να επανέλθει κάτι από αυτά τα θετικά που είχαμε. Η ΔΕΗ από εδώ και πέρα, ο στόχος μου, το λέω καμιά φορά εμένα, είναι να γίνω κάποια στιγμή στη ζωή μου Κυριάκος Πιερακάκης. Δηλαδή να μην μου λέει κάποιος τι θα γίνει με τα τιμολόγια της ΔΕΗ και του οποιοδήποτε, αλλά να ρυθμίζεται αυτό το πράγμα από την αγορά και γι' αυτό θέλουμε να πάμε γρήγορα σε απελευθέρωση αγοράς. Άρα ο διαγωνισμός λέτε θα το ρυθμίσει. Όπως πήγαμε στις τηλεπικοινωνίες και δεν ρωτάει κανένα τον Πιερακάκη τι γίνεται με την τάδε παιδιά. Ερχόμαστε για να θέσουμε ερωτήματα στον κύριο Υπουργό και για όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Σε λίγα λεπτά. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Χριστούγεννα στο εορταστικό Παρίσι και την Disneyland